ακούμε Χαλκιδική. Μαϊλό, θα πάμε ταξίδι. Θα πάμε ταξίδι. Θα πάμε ταξίδι, ρε, ξύπνα. Ξύπνα, ρε, Αλάνη. Ρε, Μάγκα και Αλάνη. Μόλις λοιπόν έχω ετοιμαστεί, επέστρεψα πριν από λίγο από τη δουλειά μου, έχω κάνει βαλίτσα στα γρήγορα, πιο γρήγορα δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου βαλίτσα, και φεύγουμε ένα έτσι μίνι έτσι ταξιδάκι στη Χαλκιδικούλα. Θα πάμε δεύτερο πόδι, αλλά από την άλλη μεριά αυτή τη φορά θα πάμε Βούρβουρου. Αυτά. Εσύ, χαίρεσαι τόσο χαιρεμένο? Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχουμε και άδειο, όλα μια χαρά θα περάσουμε, όλα ωραία, όλα τέλεια. Όλα καλά, όλα θερά. Την ισιωτική. Την χρησιμοποίησες? Ωραία, τώρα πρέπει να περιμένω κρυώσει. Το λέω, τήληξε την ισιωτική και την άναψε για την τήληξη. Ισιωτική εγώ άκουσα, μόνο ωραία θα είναι. Άρα θες να την ανάψει, ναι. Όχι, θάλασσα που θα πάμε, θα βουτήξουμε σήμερα στη θάλασσα. Πάμε να φύγουμε. Αυτό έτσι. Τώρα την ακριβώ ισιωτική για να την πάρω μαζί μου. Θα την πάρω μέσα στο σύνδεσμο που θα κάνει. Να ισιώνω τον δρόμο, στον δρόμο τα αμάξια μου. Τα αμάξια όλα τα ισιώνω. Τη χαρά είναι, ρε, τη χαρά, αντε αυτού όλα να πάνε καλά. Κολλήσει με το τραγούδι το. Αυτό! Wow. Εγώ το έκανα, ρε, κόλπο ήτανε. Χωρί ένα άλλο μισή παλιά του ζωή. Για σένα κόλπο μόνο είναι. Θα το ξανά κάνω και σένα να κάνει μαγή. Για σένα, για σένα, για σένα, μόνο για σένα. Πού το ξέρεις, ρε? Λες να το άκουσα και αυτό να μου ήρθε, να άκουσα εγώ το... Είμαι καρισματικό, ρε, τι είπω, ρε. Πού το ξέρεις, τι είμαι εγώ. Καρισμα. Κάτσε, κάτσε, να δούμε τα δόντια σου λίγο. Λίγο! Έφτιαξε την κάμερα. Ρε, απατεώνα! Δες πως έχεις κάνει το μάξι βρώμικο. Κάτσε, κάτσε, να τα δούμε που τα έβγαλες, να τα δείξουμε. Περίμενε! Μη είσαι ρε φάτσα! Όμορφος είσαι! Φάσε κοπούλες! Θα μην διακοπούλες τις πρώτες μας. Το αρσενικό μας. Το αστέρι μου, το αρσενικό. Μια χαρά κοιμόσουμε. Τι ξύπνησες? Καλά κοιμότανε. Τώρα θα γκρινιάζει και μας έχει μείνει ένα ακόμα μισάωρο. Πουλάκι μου! Φτάσαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο μας. Βασικά δεν είναι ξενοδοχείο, είναι δωμάτια, είναι apartments, όπως λέγονται. Θα βγει μαζί σου, πρόσεχε. Πολύ ωραίο, απλό. Θα σας κάνω ένα μικρό home tour το βίντεο, γιατί βασικά είναι και μικρό, δεν έχει και πολλά πράγματα. Ένας ενιαίος χώρος, σαλόνι, κουζίνα, δωμάτια. Τι είναι, παιδί μου! Δες το λαζερό! Μαϊλό, θες να βγεις έξω με το λαζερό? Ε, πού είναι ο λαζερό? Να, παίξε με αυτό, παίξε. Θα έρθει τώρα ο λαζερός, παίξει. Λοιπόν, όπως μπαίνει, ουσιαστικά έχουμε αυτό εδώ, βλέπεις το κρεβάτι. Έχουμε αυτό εδώ τον καθρέφτη εδώ, για να κάνεις και τα μακιγιά σου. Έχει και φώτα. Και το φόρεμά μου από SNS Athens. Ναι, σας είχα πει ότι είχαμε κάνει και φωτογράφηση για τα post. Όσοι με ακολουθούν στο Instagram το έχουν δει ήδη το post. Πολύ ωραίο φορεματάκι, παραλία. Τέλειο. Να μπείτε λοιπόν να κάνετε τα ψώνια σκουέτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία που έχουν στα SNS, έτσι λίγο πιο διαφορετικά από τα συνηθισμένα που βλέπουμε στην αγορά.
Και συνεχίζω από εκείνη η κουζινούλα, μικρή κουζινούλα, ντουλα πίτσα, ένα μικρό τραπεζάκι να φάτε αν θέλετε και να θέλετε για μέση για να μαγειρέψετε. Εμείς δεν θα μαγειρέψουμε, μόνο το ψυγιάκι χρησιμοποιούμε. Εδώ κάναμε τουαλέτα για τον μπάνιο, για τον μπάνιο, για τον Μάιλο. Μην κλαις, βρε. Α, τουαλετίτσα. Α, όμορφη τουαλετίτσα. Φαίνεται φρέσκια να κοιμισμένη, έχει ωραία χρώματα, μου αρέσουν και μεγάλη, δεν είναι μικρή. Έτσι. Ναι. Έχει ένα καναπεδάκι το οποίο λογικά αν θέλετε να έρθουν 3 άτομα χωρά να κοιμηθεί και ένα ακόμα άτομο. Από εδώ έχει τηλεόραση. Είναι τόσο όσο, δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Σίγουρα άμα ανάψουμε τα φωτάκια όλα θα φαίνεται λίγο πιο γλυκούλι. Ναι. Πάντα. Πάντα φωτισμός. Ο φωτισμός είναι που κάνει τη διαφορά. Τη διαφορετικό που φαίνεται τώρα. Τώρα φαίνεται τελείως πιο. Έτσι πιο ρομαντικό, πιο ωραίο. Σταμάτα να κλαίεις, Μαϊλούκο. Και αυτό. Ναι, επιτρέπω τα κατοικίδια, οπότε είναι πολύ θετικό και γενικά έψαξα τελευταία στιγμή γιατί σήμερα έκλεισε το ξενοδοχείο αυτό, δεν το κλείσαμε εδώ και μέρες. Σήμερα το έκλεισα, σήμερα. Ήρθαμε όλα σήμερα τελευταία στιγμή και αν θα πάμε στο διάπορο θα πάρουμε ένα ωραίο τσικαφάκι μικρό, νοικιαζόμενο και θα κάνουμε μια βόλτα εκεί στο νησί, θα σας δείξω λοιπόν, σας πάρω μαζί μου. Θα είναι ένα ωραίο διήμερο, θα σας έχω παρέα μαζί μου και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Θα μοντάρω το βίντεο αυτό την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχετε κανονικά το βίντεο αυτό. Αν όχι, δεν πειράζει, την άλλη Δευτέρα πρώτο Θεός. Ο Μάιλο δεν σταματήσει να κλαίει. Και να σας πω λίγο για αυτά τα υπέροχα κοσμήματα. Τέλεια. Τα αγαπώ, τα υπερλατρεύω. Είναι φοβερά. Είναι από την εταιρεία shopshop.gr. Είναι υπέροχα. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ όλα όσα μου έστειλαν. Τα διάλεξα εννοείται εγώ. Και θα σας τα δείξω στο Instagram σιγά σιγά. Έχω ανέβασει ήδη κάποια post. Βασικά είναι ανέβασα μέχρι στιγμής. Οπότε όσοι με ακολουθούν είδαν σίγουρα τα σκουλαρίκια από αυτά που. Τα έχω λατρέψει. Είναι απλά υπέροχα. Όπως και το κολλιέ που είναι το σετάκι του, είναι τέλειο. Και άλλα πάρα πολλά. Θα τα δείτε σύντομα στο Instagram. Οπότε να τα κάνετε follow για να τα δείτε. Θα σας βάλω λίγο από την εταιρεία για να πείτε να κάνετε τις αγορές σας. Έχει πολύ ωραίες τιμές, πολύ ωραία σχέδια και πολύ νεανικά και φρέσκα. Και ο Μάιλο ακόμα κλαίει. Οπότε θα σας κλείσω τώρα για να ετοιμαστούμε να βάλουμε μαγιό και να πάμε να κάνουμε μια βουτιά γρήγορα γιατί έχει πάει 8 παρά το απόγευμα. Οπότε να πάμε να μην χάσουμε το φως του ήλιου. Και πάμε. Είναι παράδεισος. Δείτε λίγο. Τι είναι ο Μάιλο. Εντάξει, έρωτας. Έρωτας. Δείτε εδώ, μου πιο. Θα τρελατώ. Τρελαίνομαι. Είναι τόσο ρηχά που πηγαίνεις, μπορεί να φτάσει στο τρίτο πόδι και να είναι ακόμα ρηχά. Είναι τέλεια. Δείτε τα. Αρχή από εκεί με. Θυμάστε το λαγό νήσι που σας είχα δείξει πέρσι, πρόπερσι. Ακόμα πιο τέλεια. Και έχει τους αγαπημένους μου βράχους που θα βγούμε και φωτογραφία και δεντράκι, είναι τέλειο. Δεν σας είπα, είναι το Σκαρίδι Beach. Οπότε όποιοι θέλετε να έρθετε οικογενειακά. Καλά είμαι εδώ. Έλα. Μπράβο ρε Λάζαρε, ποιος είσαι. Ούτε ομπρέλα δεν χρειάζεται τέτοια ώρα, είναι και 8 παρά. Παιδιά, δείτε εδώ. Δείτε εδώ, είναι ρηχά. Πάω και είναι μέσα στην Αστράγαλη. Καλή, δεν είναι για μωρά, είναι για μωγέντα. Εντάξει, θα τρελαθώ αλήθεια εδώ, δείτε λίγο. Δείτε λίγο. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι έχετε έρθει εδώ πέρα και τώρα βλέπετε εμένα και λέτε καλά τώρα, τα μάθες εσύ αυτά. Εγώ έχω να έρθω καβουρότριπες από τότε που ήμουν 4 χρονών. Γενικά βουρβουρώ με τους γονείς μου, οικογενειακές έτσι διακοπές, πολύ πιο παλιά. Γιατί ξέρετε ότι εδώ πέρα είναι οικογενειακά φουλ, έχει πολύ έτσι ωραία τσπιτάκια για οικογένειες και πιο έτσι οικογενειακές διακοπές. Έχω να θυσιαστεί. Δεν θυμάμαι και πολλά. Και από τη μία έχει σκιά, από την άλλη έχει ήλιο και είναι τόσο μαγικά. Τόσο ήρεμα, έτσι απλά. Ούτε beach bar, ούτε μουσική. Είμαι τώρα μέσα στη θάλασσα εδώ μεταξύ. Έχω καρό ενθουσιαστεί. Συγκινήθηκα. Λοιπόν, θα σας κλείσω να κάνω τις βουτιές μου. Να μπούμε το λαζίκο.
Και νομίζω ότι εντάξει, το φορτάσετε, είναι ωραίο. Και αύριο τι άπορα. Πολύ φασαρία κάνω. Α, καλά, σε ένα το σημείο. Είναι τέλεια, τέλεια να έρθείτε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Είναι πολύ πιο ωραία από το Λαγονίσι, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη... Δεν ξέρω πώς να το πω. Και είναι από εκεί το Λιοβασίλειο που είναι τέλειο και έχει πολύ ωραίο χρώμα, βλέπετε. Και από εδώ που δεν έχει τίποτα, βλέπεις από τη θέα, είσαι κοντά στον ήλιο και αυτό ωραίος φωτισμός. Αχ, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και... Τι βλέπεις τι κάνει εδώ. Βελάδι. Τρίχεις. Πάμε. Είδα τι ωραία που είναι, ρε. Και αφού κάναμε ζημιές, αφήσαμε για το στίγμα μας, το Μάιλο, φεύγουμε να κάνουμε ένα μπανάκι, μπας και βγούμε να φάμε τίποτα στο χωριουδάκι, να το δούμε και λιγάκι. Κάνα και ωραίο ρήμα σε άκι και λιγάκι. Και άκι. Α, μισό. Εδώ έχουν φτιάξει ολόκληρο κάστρο, παλάτι με άμμο. Έχει και δεντράκια. Εκεί έχει και μια πισινούλα που πάει έτσι σε γέφυρα. Πολύ ωραία. Είσοδος. Και γενικά εδώ δεν έχει Έλληνες, μόνο εμείς οι τρεις ήμασταν, αν μετράει και όλο το Μάιλο. Οι υπόλοιποι όλοι Ρώσοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, ξέρετε, Χαλκιδικούλοι. Σκάσε το αυτή μου σπάει τα νεύρα επειδή δεν στο κάνει. Ο Μάιλο ερωτεύτηκε την άμμο. Ρε Μάιλο. Νομίζω από εδώ. Μην τρώσετε. Εδώ τι, επανομή είμαστε, αμολόκους. Εκεί, στο ναυάγιο. Αχ, τι πολύ ωραία που είναι. Έλα, νηφορίτσα, γυμνάζουμε μπουτάκια. Ειρήνη, για σένα το βλέπω εδώ. Το σκυλί χάζεψε. Κάτι παθαίνει, ρε. Όταν βλέπει άμμο, όταν βλέπει κόσμο, όταν είναι εκτός σπιτιού. Γεια σου, καρύδι, μπιτς. Ανέβα, Μάιλο. Τακ, τακ. Εσύ θα ρευτείς όπως ο άλλος. Κουράστηκες, ρε. Κουράστηκα. Ούτε κάπου που τις... Που να κάνουμε παιδιά, θα κουραζόμαστε επί πέντε. Ήρθαμε να φάμε τελικά γιατί πεθαίναμε τις πείνες. Έχει πέσει πολύ πείνα. Και το πεινέ ο Λάζαρος. Δεν καλά. Ούτε εγώ βέβαια, με πιάνει πονοκέφαλος και νευριάζω εύκολα. Εντάξει, δεν γίνομαι σαν το Μάιλο. Σαν το Μάιλο δεν γινόμαστε, αλλά... Καλά, σαν το Μάιλο γινόμαστε. Αλλά δεν καυγίζουμε, νευριάζουμε. Και ο Μάιλο θα πάει και ο Μάιλο, δεν αγχώνεστε γι' αυτό. Έχουμε έρθει ένα έτσι πόχο μαγαζάκι ωραίο που έχει σουβλάκι γύρω, πίτες και τέτοια, σαλάτες. Ωραία, θα σας το δείξω. Μπαταρία. Είναι γλυκούλη. Και ο Λάζαρος είναι γλυκούλης. Ωραία γράφεις, εδώ ωραίο φωτισμό έχει βασικά. Είναι κάπως έτσι. Επιστρέψαμε λοιπόν στο σπίτι, φάγαμε, σκάσαμε, ωραία ήτανε. Άργησαν λίγο, αλλά είχε πολύ κόσμο, οπότε εντάξει, σας το δίνω. Και ο Μαλούκος μου πεινούσε, έβλεπε τους άλλους που τρώγανε και έλεγε ζήλευε τι θέλει να πάει και περιμένει από δίπλα οι τουρίστες, του δώσαν μια πατατούλα, ευχαριστούμε τουρίστες. Το σκυλάκι μου έφαγε λιγάκι, μετά έφαγε λίγο πιτούλα, μια ολόκληρη πίτα βασικά έφαγε μόνος του σχεδόν, έφαγε και μπόλικο γύρω από το δικό μου, γιατί εγώ δεν πολύ τραβάμε για το χοιρινό γύρω, μου αρέσει κοτόπουλα δεν είχε. Παράνοια και πρέπει τώρα να ετοιμαστώ. Μπας και έχουμε καμιά βόλτα εδώ με το Λαζίκο, ξέρεις το τριγύρνο, με το χωριό, μπας και έχουμε κανένα ποτάκι, έτσι λίγο. I'm not your friend or anything you love. You think that you can... Τη σηκωθείς? Yes. Α, τη σήκω. Να με πας μια βόλτα εδώ στο χωριό, έτσι για το γαμό του. Στην χωριά. Το μωρί το άφησε έτσι γιατί δεν έχει πιστολάκι και είναι γραμμένο. Οπότε αυτό. Ο Μάλλον κουράστηκε πολύ από όλους μας. Και τόσο πέταξε την παραλία το πουλάκι μου. Αγόρι μου, καλή νύχτα να έχεις. Μην θα φύγω με πολιτούλα, εντάξει.
Δεν όμως είμαι να βγεις, θα κλάψει λίγο στην αρχή, άμα φύγουμε σιγά σιγά και όλες, σαν ξύπνησε. Μας κατάλαβε ο άτιμος, ρε. Ρε, μας κατάλαβες. Ρε, λίτη. Θα μείνεις εσύ εδώ και εμείς θα πάμε μια βολτούλα, εντάξει. Εντάξει, Μαϊλούκο. Θα δείξει άμα κλάψει, έκλαψε. Έκλαψε. Καλημερούδια. Βάλαμε και το μπικινάκι μας. Και τώρα θυμαστούμε και θα πάμε στο... Πού λέγονται αυτά, όχι καραβάκια. Ferry boat. Ποια. Αυτά που θα πάμε τώρα, πού λέγονται, σκαφάκια. Πού λέγονται. Ferry boat είναι πολύ πιο μεγάλο. Τέλος πάντων, θα τα δείτε, είναι καθημερινά καραβάκια που πηγαίνουν απέναντι στο διάπορο. Μαρκούλες. Μικρές έτσι ωραίες γλυκούλικες μαρκούλες μέχρι και 5 άτομα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε αυτό το πολύ εργαλείο που σιδερώνει. Έχω αυτό εδώ το τοπάκι το οποίο είναι έτσι, χάλια. Και θα το σιδερώσουμε, για να δούμε. Τέλεια. Παιδιά, όντως κάνει δουλειά. Πήρε επιτέλους κάτι το οποίο όντως κάνει δουλειά. Τέλειο. Και χωρίς. Έχει και το δικό του θηκάκι, ένα μικρό που γκίκινε το μπάμπα που βλέπετε εκεί πίσω. Το δοχιάκι να βάζετε τα δωράκια σας και είναι όμορφο και χρήσιμο. Ε. Τέλεια. Ναι, εδώ μέσα μπαίνει. Και το κουβαλάτε μαζί σας όπου θέλετε. Εντάξει, εγώ βέβαια έχω και δικά μου κουκιά άμα θέλω, αλλά έχει και εταιρεία παρέχει. Ας κρυώσει πρώτα. Έχει πάρα πολύ τι ζέστη. Μύρισε, τι μύρισα. Μόλις φάγαμε για πρωινό ένα κλαμπ. Γιατί δεν είχε τίποτα σε toast, κάτι έτσι πιο απλό. Ήταν όλα αυγά, 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 pancakes. Αβογκάντο, αβογκάντο. Ναι. Και το πιο έτσι ελαφρύ που λέω, α, ωραία, αυγόφυτες. Με μαρμελάδα, ρε φίλε. Κάτι σε αλμυρό. Όχι. Οπότε φάγαμε ένα παιδικό κλαψάρι, το οποίο μόνο παιδικό δεν ήταν και είχε και λίγο σκόρδο. Τα βρωμάμε, λέει. Και ο Μάιλο έχει πεθάνει τη ζέστη, περιμένω στα λεωφορεία μαζί μας. Το έχουμε σπάει. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε, αλλά τα καταφέραμε. Υπάρχει ένα άγχος γιατί είναι της πρώτης φοράς. Έτσι, κάθεται και δύσκολη. Απλά στο δύο. Να οδηγήσω και αεροπλάνο. Το καταφέραμε και περάσαμε στον απέναντι κόλπο. Κάτι είναι και αυτό, ρε παιδιά. Ωραία είναι. Αν και τα νερά είναι λίγο σκούρα. Εγώ εδώ πέρα δεν είχα μπροστά. Που να με πληρώνεις δεν βουτάω σε αυτή τη μαυρίλα. Μάιλο, βούτυξε! Δεν θες και αυτό στέλνει. Όχι, Μάιλο. Λες να κρυώσει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, αλλά... Ήρθαμε σε αυτή την παρελιούλα, που δεν ξέρω αν είναι κάτι καλό ή όχι. Και ο Μάιλο ζηλεύει, θέλει να βουτύξει κι αυτός. Ναι, δεν θα βουτύξουμε. Πού είναι ο Λάζαρος? Μάιλο, πού είναι ο Λάζαρος, μην κλαις, πού κλαις, μην κλαις, μην κλαίρεις κλέφτη, όχ αδερφέ. Νάτος ο Λάζαρος. Έλα, βγάλει τη σκάλα και να μπορώ να κατέβω κι εγώ και να ανέβω μετά. Έχει σκάλα, την έχω.
ξανά. Πάγαμε, σκάσαμε και ξέχασα να σας πω ότι ήρθαμε και δεν σας έδειξε και τίποτα γιατί πλέον δεν έχει μείνει τίποτα. Και λέμε να πάμε και στη Θάβα, στην παραλία, και να δούμε και αυτή που μας έχει μείνει πολύ. Θα στη δείξω. Άπαλα. Λοιπόν, φάγαμε και φεύγουμε, αλλά δεν έχω πολύ μπαταρία, οπότε δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας δείξω την άλλη παραλία που θα πάμε. Θα πάμε στο Φάβα, στη Θάβα μάλλον. Οπότε για καλού και κακού θα σας κλείσω από τώρα. Αν σας άρεσε, like, subscribe και σχόλιο. Σας περιμένω και στο Instagram και εμείς τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε τέλειο όπου και αν είστε, ό,τι και κάνετε. Πολλά φιλιά. Bye!